Η Blue Ground είναι η ελληνική startup που έχει καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο της φιλοξενίας εταιρικών στελεχών διεθνώς. Η Νέα Υόρκη είναι η πιο πρόσφατη αγορά στην οποία εισήλθε, αυξάνοντας την παρουσία της σε 4 χώρες. Η δραστηριότητά μας είναι, να το πω πολύ περιγραφικά, η φιλοξενία εταιρικών στελεχών για μεσομακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Νοικιάζουμε σπίτια από ιδιοκτήτες ακινήτων, τα μετατρέπουμε σε καταλήμματα για τη φιλοξενία εταιρικών στελεχών, τα οποία μένουν σε εμάς αντί να μένουν σε ένα ξενοδοχείο ή να δημιουργήσουν ένα δικό τους χώρο, ώστε ακόμα και αν κάποιος έρθει στην Ελλάδα για να εργαστεί ή σε κάποια από τις άλλες χώρες που δραστηριοποιούμαστε για ένα μήνα, να νιώσει ότι μένει σε ένα πραγματικό σπίτι, να έχει τον χώρο του, την ιδιωτικότητά του και όλες τις ανέσεις που μπορεί να του παρέχει ένα τέτοιο κατάλημα. Και ο Αλέξανδρος, ο CEO της εταιρείας, και εγώ δουλεύαμε σε πολυεθνική εταιρεία συμβούλων και ταξιδεύαμε πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να έχουμε μείνει ο καθένας μας από 4-5 χρόνια μόνο σε ξενοδοχεία. Όταν μένει σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο, το πρόβλημα είναι ότι γυρνώντας σπίτι σου από τη δουλειά, μετά από πολλές ώρες δουλειά, κάθεσαι σε ένα κρεβάτι. Δεν μπορείς να μαγειρέψεις, δεν μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Γίνεται εντός εισαγωγικών φίλος σου ο άνθρωπος που παίρνει τις παραγγελίες στο εστιατόριο, ο οποίος σε κάποια στιγμή το τρομακτικό είναι ότι αρχίζει και αναγνωρίζει ότι κάθε Τετάρτη θες να φας ψάρι, κάθε Πέμπτη θες να φας μακαρόνια. Το οποίο το κάνει λίγο περίεργο, γιατί αυτό συνήθως το ακούς από κάποιον οικείο άνθρωπο και όχι από κάποιο τηλέφωνο τέλος πάντων ενός ξενοδοχείου. Οπότε σκεφτήκαμε να το δοκιμάσουμε στην αρχή. Βρήκαμε δύο εταιρείες που ήθελαν για σκοπό στελεχών τους να βρουν κάποια διαμερίσματα. Πήραμε τα πρώτα 2-3 διαμερίσματα, τα επιπλώσαμε. Ένας πελάτης, ο οποίος θα μείνει στο διαμέρισμά μας, μπαίνει μέσα μόνο με τη βαλίτσα του, να το πω έτσι πολύ περιγραφικά. Το διαμέρισμα έχει τα πάντα μέσα. Έχει κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, έχει όλη την οικοσυσκευή στην κουζίνα. Η Blue Ground έχει φιλοξενήσει από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα χιλιάδες στελέχη επιχειρήσεων και πρεσβειών, ενώ αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με περισσότερες από 80 εταιρείες, όπως η Coca-Cola, η LG και η Inditex. Βάσει του μοντέλου που έχει αναπτύξει, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων με τους οποίους συνεργάζεται έχουν δύο επιλογές. Ο ιδιοκτήτης ουσιαστικά μας νοικιάζει το ακίνητό του, έχει δύο επιλογές. Είτε μας το νοικιάζει ανεπίπλωτο, οπότε είμαστε όπως οποιοδήποτε άλλος πελάτης που θα νοικιάσει ένα ανεπίπλωτο διαμέρισμα και εμείς αναλαμβάνουμε μετά πλήρως με δικά μας έξοδα, με δικό μας κόστος, όλη την επίπλωση του διαμερίσματος και μας ανήκουν συνεπακόλουθα και τα έπιπλα αυτά. Υπάρχει βέβαια και το μοντέλο που ο ιδιοκτήτης για να αυξήσει την απόδοση του ακινήτου του μπορεί να επιλέξει να μας δώσει το κόστος αυτό της επίπλωσης, να του δημιουργήσουμε εμείς μέσα το τελικό αποτέλεσμα και να το νοικιάσουμε ως επιπλωμένο. Παίρνουμε ακίνητα στην περιοχή της Κηφισιάς, του Αμαρισίου, των Μελισσίων, στο Χαλάνδρη, στο Ψυχικό, στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολονάκι, το Σύνταγμα, την περιοχή του Χίλτον, το παραλιακό μέτωπο όπως είναι το Φάληρο, ο Άλυμος, το Ελληνικό, η Γλυφάδα, η Βούλα. Σας έχω πει σχεδόν όλη την Αθήνα. Ουσιαστικά κοιτάμε το ακίνητο να είναι σε καλή κατάσταση και κοιτάμε να είναι σε περιοχές, γι' αυτό ανέφερα τόσες περιοχές, που έχουν ζήτηση από τα στελέχη που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ότι τους ενδιαφέρουν να μείνουν σε αυτές τις περιοχές. Από το 2013 που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα, η Blue Ground έχει λάβει χρηματοδότηση 6,9 εκατομμυρίων ευρώ, όπου μεταξύ άλλων συμμετείχαν δύο επενδυτικά funds, ένα από την Ολλανδία και ένα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ενώ σήμερα η εταιρεία μόνο στην Αθήνα διαχειρίζεται 350 ακίνητα. Σήμερα στην Αθήνα, αν μιλήσουμε μόνο για την Αθήνα, έχουμε περίπου 350 ακίνητα. Αυτό το νούμερο βέβαια αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί προσθέτουμε περίπου 10 με 15, ίσως και 20 κάποιους μήνες ακίνητα το μήνα. Η πληρότητα εξαρτάται ίσως και με το μήνα και με τη σεζόν, με την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Συνήθως κυμαίνεται πάνω από 90%. Σήμερα η Blue Ground μετρά περίπου 80 εργαζομένους, εκ των οποίων περίπου 50 βρίσκονται στην Ελλάδα. Πέρα από την Κωνσταντινούπολη και τον Ντουμπάι, η εταιρεία επεκτάθηκε πρόσφατα και στην αγορά της Νέας Υόρκης. Η αγορά της Νέας Υόρκης ήταν αυτή η οποία προτιμήθηκε στην επιλογή για πολλούς λόγους. Πρώτον, είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Η Νέα Υόρκη από μόνη της θα μπορούσε να είναι μια τεράστια χώρα, πολύ μεγαλύτερη σε ΑΕΠ από άλλες χώρες του δυτικού κόσμου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μπαίνοντας στη Νέα Υόρκη και αν το μοντέλο μας δουλέψει στη Νέα Υόρκη, αποκτάς πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια της Αμερικής. Άρα για μας είναι ένα πολύ σημαντικό στοίχημα να κάνουμε τη Νέα Υόρκη να δουλέψει όπως έχουμε κάνει να δουλέψουν τις υπόλοιπες αγορές, ώστε στον επόμενο γύρο χρηματοδότηση να επεκταθούμε και σε επενδυτικά φαν των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει πριν από 1,5 μήνα περίπου. Έχουμε στο στόλο μας περίπου 10 κίνητα, τα οποία νοικιάσαμε, επιπλώσαμε. Ήδη το 80% αυτών έχουν νοικιαστεί.
Άρα φαίνεται ότι υπάρχει καταρχήν ζήτηση όσον αφορά το δικό μας μοντέλο για στελέχη στην αγορά της Νέας Υόρκης και του Μανχάταν συγκεκριμένα. Μέχρι τέλος χρονιάς θα είμαστε περίπου στα 25 με 30. Νομίζω ότι για τέτοια βήματα τόσο μεγάλα και για εταιρείες που ξεκινάνε από μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, χρειάζεται περίπου ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να δούμε αν όντως δουλεύει το μοντέλο, τα οικονομικά του, τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν σε σχέση με τις άλλες χώρες. Οπότε να αποφασίσουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Για το σύνολο του 2017, η Blue Ground αναμένει να πετύχει κύκλο εργασιών στα 14 με 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 3 χρόνια μετά την ίδρυσή της η εταιρεία έχει περάσει σε κερδοφόρα τροχιά. Υπολογίζουμε ότι για το 2017 ο τζίρος μας θα είναι περίπου στα 14 με 15 εκατομμύρια. Αυξάνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Του χρόνου πιθανότητα το αντίστοιχο νούμερο θα είναι επί 2 ή επί 3. Με το ρυθμό που αυξανόμαστε, αλλά τουλάχιστον είμαστε ευχαριστημένοι με το ρυθμό που έχουμε μέχρι σήμερα. Πλέον στην Ελλάδα η εταιρεία είναι σε κερδοφορία μετά από 3 χρόνια λειτουργίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας, για να ξέρουμε ότι μπορούμε να στηριχτούμε στα πόδια μας, αλλά και για τους επενδυτές, γιατί και οι επενδυτές θέλουν να δουν ότι αυτό το μοντέλο μπορεί κάποια στιγμή να γυρίσει σε κερδοφορία. Όχι για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, δεν θα τα πάρουν από την κερδοφορία, αλλά για να ξέρουν ποιο είναι το επόμενο βήμα, πώς ακριβώς να έχει εναλλακτικές λοιπόν η εταιρεία για να μπορεί να αυξηθεί και στο μέλλον ανεξάρτητα από το επίπεδο της χρηματοδότησης.